Πάμε να καλησπερίσουμε την Μάρη Γιώβα, συμβουπλέ. Γεια σου, Μάρη μου! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά με υγεία! Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, με ευτυχία και μακάρι, υγεία! Μακάρι, Μάρη μου, γλυκιά! Πάμε να μας πεις τα ζώδια ένα-ένα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί περιμένουμε, κρεμόμαστε από το στόμα σου. Με το αθάνατο μελάνι των αστεριών και της μοίρας γράφεται μια νέα αρχή στο ζωδιακό. Ωραία το πάει, για όλα ωραία, τα ζώδια. Τι εκπομπή μας μάλιστα. Πλέον. Ποιητική εκπομπή μας κάνει. Πάμε. Ποιήση. Λοιπόν, κρυαράκια μου, τα όνειρά σας θα λάμψουν το 2021, οι στόχοι σας, ό,τι έχετε θέσει σε προτεραιότητα εσείς, αρκεί να έχετε την τόλμη που πάντα σας διακρίνει, το θάρρος, και βέβαια να είστε έτοιμοι για νέους αγώνες. Οι κρύοι, όπως και όλα τα ζώδια του παρονιτικού σταυρού, είτε η καρκίνη, η ζυγή και η εγώκερη, αλλά οι κρύοι αυτή τη στιγμή, για 6 μήνες και παραπάνω, είχαν τον Άρη, τον Θεό, τον πλανήτη του πολέμου, της έντασης των αγώνων στο δικό του ζώδιο. Είναι σαν να επιστρέφουν το 2021 στο σπίτι τους για κατάκοπη από τη μάχη, εξαντλημένοι, πληγωμένοι. Πλέον όμως θα έχετε καταφέρει στις 7 Ιανουαρίου, ναι, φεύγει ο Άρης μετά από 6 ολόκληρους μήνες από το δικό σας ζώδιο, που σας ανάγκασε σε μεγάλες μάχες. Και πλέον αλλάζετε προτεραιότητες. Πλέον η προτεραιότητά σας θα είναι τα οικονομικά, η ασφάλειά σας, οι προσωπικές σας σχέσεις να σταθεροποιηθούν και θα σταθεροποιηθούν το 2021, όπως και οτιδήποτε, τα ταλέντα σας, τα χαρίσματά σας για να τα αποβάλλετε προς τα έξω. Μάρη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα ήθελα όσο πιο σύντομα το κάθε ζώδιο για να προλάβουμε, γιατί για να μην φύγουμε από το χρόνο μας. Έτσι. Έγινε, έγινε. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι λες, αλλά δεν θα προλάβουμε. Ωραία. Η Ταύρη. Εδώ κάτσε κανένα μισάωρο, επειδή είμαι εγώ και ο Γιώργος. Μετά στο γρήγορο. Βάλτε όρια στους άλλους και ξεπεράστε τα δικά σας όρια. Είναι η χρονιά που οι Ταύροι πλέον δεν αφήνουν μύγα στο σπαθί τους. Από τις 7 Ιανουαρίου, ειδικά ανοίχτα μου, και σχεδόν για 2 μήνες, θα έχετε εσείς τον Άρη. Τι σημαίνει αυτό? Θα γίνετε πιο ερωτικοί, πιο δημιουργικοί, θα κυνηγήσετε με περισσότερη ένταση και πάθος τους στόχους και τα όνειρά σας. Προσέξτε μόνο λίγο, γιατί τον Ιανουάριο πιθανόν... Εσείς θα το επιλέξετε, εσείς θα κινήσετε τα νήματα, αλλά να κάνετε μία επανάσταση που να ανατρέψει τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να σας φέρει αλλαγές. Εάν το θέλετε, έχει καλώς. Εάν θέλετε όμως να το ξανασκεφτείτε, γιατί τα αύριο πάντα ξανασκέφτεστε, βέβαια, μια και το πήρατε απόφαση, εγώ δεν θα σας σταματήσω. Θεωρώ ότι ξέρετε ποια τη θέλετε και μπορείτε να το κυκλικήσετε. Να είμαστε προετοιμασμένοι μόνο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Και πολύ ερωτική χρονιά και για τους Ταύρους. Αυτό και για τον Γιώργο που άρχισε. Γι' αυτό είπα φέτος θα βρει το κορίτσι του Γιώργο. Μα αισθάνομαι έτσι. Να. Ναι. Κάποιοι Ταύροι μπορεί να ερωτηθούν και κεραυνοπόλα. Ειδικά του πρώτου και δευτέρου δεκαημέρου. Μάλιστα. Αλλά και το τρίτο δεκαήμερο θα έχει μεταμορφωτική δύναμη. Οι δίδυμοι, πιστέψτε στη ζωή, είναι η μαγική λέξη για τη νέα χρονιά. Αν για όλους υπάρχει μία ζωή, για τους δίδυμους το 2021 θα έχετε και μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη ζωή πραγματικά. Μπορείτε να κάνετε ό,τι δεν έχετε κάνει μέχρι τώρα. Άλλοι θα αποφασίσουν να ξαναπαντρευτούν, άλλοι θα ταξιδέψουν. Κάποιοι θα θελήσουν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο ή να πάνε σε δεύτερο πανεπιστήμιο, όσο μεγαλύτερα είναι. Ανοίγονται νέοι ορίζοντες για τους δίδυμους και επιτέλους σιγά σιγά επανέρχεται η αισιοδοξία στο ζώδιό σας. Η καρκίνη, είστε σε τροχιά αλλαγών, νέων στόχων και πραγματικά το 2021 πρέπει να ακολουθήσετε τη διέστηση που είναι πολύ δυνατή σε εσάς και την καρδιά σας. Το 2021 για τα καρκινάκια που ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο, είναι μια χρονιά βάλσαμο. Θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα και μέσα από φιλίες, συλλογική δουλειά, ομάδες ανθρώπων,
να προχωρήσουν μπροστά. Λοιπόν, τα λιονταράκια τώρα, ακολουθήστε το δρόμο της χαράς και της δημιουργίας. Για τους λέοντες θα είναι πολύ σημαντικοί οι άλλοι άνθρωποι στη ζωή τους. Ποιοι είναι αυτοί? Μπορεί να είναι ο γάμος τους, ένας σύντροφος που θα αποφασίσουν να πάνε μαζί του το επόμενο βήμα ή και μια συγκατοίκηση, μια σημαντική συνεργασία. Όμως, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο υπάρχει σοβαρή πιθανότητα και εσείς να ζοριστείτε και να θελήσετε να βάλετε τα όρια σας. Αν πραγματικά θέλετε τις σημαντικές σχέσεις της ζωής σας δίπλα σας, σκεφτείτε και μια δεύτερη φορά πριν ξεσπάσετε και πριν επαναστατήσετε. Μετά το Μάρτιο θα είναι πολύ καλύτερα για όλα τα ζώδια. Επίσης ανοίγονται νέοι ορίζοντες, με μια δεύτερη ευκαιρία και για τα λιονταράκια. Απλά εκεί θα είναι μέσα από το ξεπέρασμα του παρελθόντος και των πληγών του παρελθόντος. Οι Παρθένοι, νέοι στόχοι καριέρας και αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Οι Παρθένοι θα δώσουν πολύ από την ενέργειά τους στο κομμάτι της εργασίας, αλλά και ίσως να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό, πιο φυσικό τρόπο ζωής. Θα στηριχτούν. Μπορεί κάποιοι να θελήσετε να γυμναστείτε, άλλοι να κάνετε πιο υγιεινή διατροφή. Και σίγουρα θα θελήσετε να ανανεώσετε το εργασιακό σας περιβάλλον. Πιθανόν και μια νέα ιδέα ή νέες τεχνολογίες να σας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να τα είπα ωραία και για την Νάνση και για τους Παρθένους. Η ζυγή πραγματικά είναι από τα πολύ τυχερά ζώδια του 2021 και είναι σαν να τους το χρωστάει το σύμπαν. Θα ξαναβρείτε, αγαπημένη μου ζυγή, τη χαμένη σας αισιοδοξία και θα δημιουργήσετε εσείς οι ίδιοι την προσωπική σας ευτυχία. Ο Δίας και ο Κρόνος στο κομμάτι του έρωτα ή της δημιουργίας, αν θέλετε έναν απόγονο, αν είστε καλλιτέχνες, αν θέλετε να δημιουργήσετε κάτι δικό σας, τη δική σας δουλειά, όλα αυτά είναι στις βασικές προϋποθέσεις και συνθήκες που θα σας χαρίσει η νέα χρονιά. Δεν θα είναι πάντα εύκολα όλα αυτά που λέω, γιατί μαζί με το αισιόδοξο θα συμβαδίζει και ο χρόνος που είναι να χτίσεις πάνω σε γερές βάσεις. Και αυτό ισχύει λίγο πολύ για όλα τα ζώδια. Και να ακούσεις την εμπειρία και τη γνώση που έχεις αποκομίσει από τα παθήματα ή τα μαθήματα της ζωής στο παρελθόν. Αλλά αν στηριχτείς πάνω στην εμπειρία σου και στην γνώση, τότε πραγματικά θα εκμεταλλευτείς πολλές ευκαιρίες. Οι σκορπιοί θα αναζητήσουν την ασφάλεια στις ρίζες τους και θα γευτούν τους καρπούς από το δέντρο της ζωής τους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θέλουν να ξεκαθαρίσουν πλέον θέματα της οικογένειας ή του σπιτιού, κάποιοι και της επαγγελματικής σας στέγης. Θα αποφασίσετε αλλαγές στο χώρο σας. Θέλετε να νιώσετε καλύτερα. Θέλετε να ξαναβρείτε ασφάλεια, αλλά θέλετε και να βάλετε πιο γερές βάσεις πάνω στις οποίες θα υποδομήσετε την οικογένειά σας, τα επαγγελματικά σας, την ίδια σας τη ζωή. Αυτούς τους καρπούς θα πάρετε μια πρόγευση από τα μέσα Μαΐου μέχρι τις 28 Ιουλίου, αλλά και την επόμενη χρονιά που πραγματικά θα ανοιχτούν νέοι ορίζοντες για εσάς. Οι τοξότες το 2021 σας δίνει πίσω την ελευθερία και ένα πνεύμα αισιοδοξίας που πραγματικά είναι δικό σας και σας είχε λείψει. Είχατε σοβαρευτεί οι τοξότες, πιθανόν να είχατε απομονωθεί ή να είχατε εστιαστεί πάρα πολύ στα οικονομικά σας. Τώρα λοιπόν βγαίνετε πάλι προς τα έξω, προς την επικοινωνία με τους άλλους. Διαδρομές, συζητήσεις, συμφωνίες, αγοραπολισίες, κάποιοι θα αλλάξετε αυτοκίνητο. Τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς για εσάς θα είναι πολύ σημαντικά και πιθανότατα μέσα στο 2021 θα προκύψει για εσάς μια πολύ σημαντική συμφωνία. Προσοχή βέβαια λίγο τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τους δύο τελευταίους μήνες του 2021 για να μην ανατραπεί. Η εγώ καιρή αφιερωμένο σε πολλούς φίλους από όσους μας βλέπουν, επενδύεται στην καριέρα και στην πίστη σας, αλλά να είστε έτοιμοι και για αλλαγές.
είναι μια χρονιά που γίνεστε πολύ δημιουργικοί, φίλοι μου, εγώ κεράκια. Και θα εστιαστείτε πάρα πολύ στο πώς να σταθεροποιήσετε τις κατακτήσεις των προηγούμενων ετών. Γιατί κάποιοι από εσάς κάνατε κάτι δημιουργικό και μπορείτε αυτό τώρα να το πάρετε, να το φροντίσετε, δηλαδή κάτι στα επαγγελματικά σας ή κάτι στην προσωπική σας ζωή, που τώρα θα είναι η χρονιά που θα το σταθεροποιήσετε. Και εσείς προσοχή, Ιανουάριο-Φεβρουάριο και τους δύο τελευταίους μήνες του 2021, γιατί σε κάποιους αυτές οι αλλαγές δεν θα αρέσουν. Τα υδροχωάκια, τι να πω για τους υδροχώους, είναι η εποχή σας. Είναι ο Δίας και ο Χρόνος στο δικό σας ζώδιο. Γίνεται μια μάχη εκεί στα αστέρια, συμμετέχετε σε αυτή την ενέργεια της νέας εποχής. Είστε οι πρωταγωνιστές και είναι η δική σας αφετηρία ενός ταξιδιού που θα κρατήσει Ανίτα για τους υδροχώους 30 χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο χρόνος θα ξαναβρεθεί στο ζώδιο του υδροχώου μετά από 29-30 χρόνια. Επομένως, αυτό που θα σπείρετε τώρα θα δείτε τους καρπούς για τα επόμενα πολλά πολλά χρόνια τη ζωή σας. Και τέλος, τα ψαράκια. Αγαπώ πολύ και μας βλέπει και ο αδερφός μου και είναι μακριά και του εύχομαι μια καλή χρονιά. Στα ψαράκια, λοιπόν, η τελευταία πρόβα πριν τη μεγάλη πρεμιέρα. Καμιά φορά... Ακριβώς, η Νάνση το είπε αυτό. Ναι. Νάνση είναι μια πρόβα τζενεράλε. Καμιά φορά η περίοδος της προετοιμασίας είναι πιο σημαντική από το ίδιο το γεγονός. Είναι μια χρονιά προετοιμασίας που όλα τα κρυφά τους ταλέντα, αυτά που έχουν μέσα τους και δεν έχουν φανερώσει, θα μπορέσουν σιγά σιγά να προετοιμάσουν το έδαφος, ούτως ώστε και από τα μέσα Μαΐου μέχρι τις 28 Ιουλίου να τα βγάλουν στην επιφάνεια. Μάλιστα. Και από το Μάρτιο, αλλά και για την επόμενη χρονιά που θα έρθει, θα είναι για αυτούς η αρχή μιας νέας ζωής. Μάλιστα. Να πω ότι για όλα τα ζώδια μου, το 2021 είναι σαφώς καλύτερο από το 20, όμως οι δύο πρώτοι μήνες, οι δύο τελευταίοι, θέλουν να βαδίζουμε με σύνεση και να στηριζόμαστε στην εμπειρία που έχουμε αποκομίσει. Μάλιστα. Στα μαθήματα της ζωής μας για να χτίσουμε σε νέες υγιείς βάσεις. Τα πιο ευνοημένα ζώδια μας λες ποια είναι για το 2021, Μάρη μου. Τα πιο ευνοημένα ζώδια είναι η δίδυμη, ναι, η ζυγή, ναι, ίσως και η υδροχόη. Μάλιστα. Και αυτοί που θα σταματήσω... Και τα ζώδια που θέλουν περισσότερη προσοχή, πρέπει να δείξουν είναι προσοχή. Είναι τα σταθερά, στα οποία ανήκω και εγώ και εσύ, Ανίτα, δηλαδή οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχώοι, όχι ότι δεν θα έχουν ευκαιρίες, απλώς τους δύο πρώτους μήνες και τους δύο τελευταίους θα είμαστε λίγο στη τσίτα και στην υπερένταση και ίσως να επαναστατήσουμε τα σταθερά ζώδια και να βάλουμε όρια. Καθημερινότητα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρη μου. Καλή χρονιά, με υγεία σου ευχόμαστε. Να πω κάτι τελευταίο, ότι στο site μου έχω και τις πιο ερωτικές ημερομηνίες του ζωδίου. Μάλιστα, ωραία. Είναι το www.mariyoga.gr, όπου εκεί μπορείτε να διαβάσετε τα ερωτικά διαστήματα και δεν προλαβαίνετε τώρα να τα πούμε όλα. Ωραία. Για το κάθε ζώδιο. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρη μου. Καλή χρονιά, με υγεία. Να σε καλά, αγάπη. Και εμείς.